Θέλω να πάμε στην Αθήνα, σε κάποιους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, μας στηρίζουν, μας δίνουν όθηση και μας αγαπούν. Και αναφέρομαι στους κριτικούς εκεί στα νότια προάστια της Ένωσης Κριτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρκιζας. Όλοι αυτοί οι κριτικοί, οι οποίοι είναι εκατοντάδες, είναι συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στις τηλεοράσεις τους και βλέπουν για ακόμα μία φορά Κρήτη TV και Κρήτη Σήμερα. Μάλιστα, διοργανώνεται και το γλέντι τους. Αύριο Σάββατο. Ναι. Σήμερα τους πετύχαμε στην προετοιμασία και βεβαίως μεγάλη χαρά που θα έχουμε και μουσική από ό,τι βλέπω. Πάμε και στον, να μου επιτρέψει τον όρο και το χαρακτηρισμό, στο Λεβέντι πρόεδρο εκεί της Ένωσης, τον κύριο Νίκο Αγγελάκη, για να μας πει περισσότερα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Εύη. Λεβέντης είσαι και εσύ. Μας έχεις βοηθήσει αρκετά με τα δημοσιεύματα και τις μεταδόσεις σε αυτό το που πάμε να κάνουμε. Όπως είπε και η Εύη, είμαστε στην τελική ευθεία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο γήπεδο το οποίο ήδη έχουμε αρχίσει και στώνουμε τα τραπέζια, το πάλκο είναι ήδη από πίσω. Έχει έρθει και ο φίλος μας ο Αλέκος, ο Πολυχρονάκης, ο παλέμαχος, με το φίλο του Βαγγέλη, τον Αγγελιδάκη, και μας συμπαραστέκεται και θα παίξουν και μια κοντιλιά, θα πούνε και μια μαντινάδα, γιατί έχει πολλή δουλειά, πολλή εργασία αυτό το πράγμα που ετοιμάζουμε. Σωστά. Είναι ένα γήπεδο στρωμένο με 1500 καρέκλες, καταλαβαίνετε τι προετοιμασία θέλει. Τι να πούμε, να ενημερώσουμε καταρχάς τον κόσμο. Πολλοί μπορεί να βρίσκονται και Αθήνα και μπορεί να θελήσουν να παρευρεθούν. Τι ώρα ξεκινάει το γλέντι σας εκεί, η εκδήλωσή σας? 7.30 με 8 το βράδυ ξεκινάμε. Δόξα τω Θεώ, εισακουστήκαν οι προσοχές μας και ο καιρός είναι καταπληκτικός. Με μια θερμοκρασία 30 βαθμούς, συγγνώμη. Ναι. Έχει αρκετή ζέστη, παρόλο που είμαστε δίπλα στη θάλασσα, και θα περάσουμε ένα ξέχαστο βράδυ. Οπότε όσοι βέβαια κριτικοί μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και βρίσκονται εκεί στην Αττική και όχι μόνο και έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν, σε ποιο σημείο πάμε να ξαναπούμε πάλι τον τόπο εκεί που διοργανώνεται το γλέντι? Είναι πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Είναι στη Βάρκιζα, στην παραλία. Δεν μπορεί κανείς να χαθεί. Είναι ένα κοσμικό κέντρο δίπλα το Γιαμπανάκι που το ξέρει όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα. Ακριβώς από εκεί δίπλα περνάει, έχει άπλετο πάρκινγκ απ' έξω χωρίς προβλήματα να μπαρκάρει και να μας βρει στο γήπεδο που είναι στη Βάρκιζα. Μάλιστα. Και να φανταστώ μουσική, πολύ φαγητό, κόσμος, χορός. Ναι, πολύ φαγητό, το γνωστό πιλάφι, το κριτικό πιλάφι. Έχουμε και κρεατότητα, μέσα από τις πρώτες που το κάνουμε στην Αθήνα. Έχουμε και σφακιανόπιτα, είμαστε και εκεί οι πρώτοι. Και πολλά άλλα καλώδια, τη γραβιέρα μας, τον τάκο μας, τσικουδιά, τα κρασιά μας, τα αναψυκτικά μας. Λοιπόν, πρόεδρε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Γνωρίζετε ότι εδώ η εκπομπή και ο Όμιλος γενικά βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους, σε κριτικούς, σε συλλόγους, σε συλλογικότητες, σε εθελοντές, τους ομογενείς μας. Θα τα ξαναπούμε πολλές φορές ακόμα. Πάμε να μας αποχαιρετήσετε και να δώσουμε ραντεβού βέβαια αύριο εκεί στην περιοχή σας, στο γλέντι σας, να μας αποχαιρετήσετε με κοντιλιές και μαντινάδες. Να είστε καλά, ευχαριστώ για το βήμα. Σας αφήνω στους καλλιτέχνες να απολαύσουν ένα τραγούδι. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα μου και από μένα, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αγάπη μου, γιατί γυρίζω βράδυ. Δεν παλαιό. Thank you.
και ο εγώ που σκέφτηκα να αγάπησω τα δίχτυα. Δεν προσκαημός, αχ, να αγάπησω τα δίχτυα. Η νύχτα, η νύχτα, η νύχτα είναι όμορφη, όμορφη. Η νύχτα είναι όμορφη. Η νύχτα είναι όμορφη γιατί είμαι κοντά σου. Αγάπη μου, γιατί είμαι κοντά σου. Και τραγουδώ το πόνο μου που θα τα πρόνοτα σου. Οπα! Για μόνο πάτη να διαβώ, όχι να κενείς ακόμη. Αδέσα μάνα, να κενείς ακόμη. Για να γυρίσω να τα βρω, όχι τα πρώτα χρόνια μαζί. Μα δεν θα μάθα τα πρώτα χρόνια μαζί. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκεί στον πρόεδρο τον κύριο Αγγελάκη και στους οργανωπαίκτες μας εκεί στο Λιδάρι και στον Λαουτιέρη. Καλή επιτυχία για αύριο εκεί στη Βάρκιζα κατά τις 7.30 με 8. Όσοι πιστοί προσέλθετε να στηρίξουμε όλοι εκεί. Να είσαι καλά πρόεδρε, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.